Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τηλεόραση του Άστρα. Σοκαριστική ήταν η δήλωση που έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, καθώς επιτέθηκε στον έναν στους δύο πολίτες, αποκαλώντας τους τζαμπατζίδες. Το να πληρώνει κανείς το rapid test από την τσέπη του είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να κάνει το εμβόλιο και όχι να είναι ο ελεύθερος χρήστης, ο τζαμπατζής, ο οποίος χρησιμοποιεί τις δωρεάν δομές όταν κάποιοι άλλοι πληρώνουν για αυτό. Ανέφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι ανεμβολιαστοί καλούνται πλέον να πληρώνουν τα rapid test. Ο Στέλιος Πέτσας υπεραμείνθηκε της ορθότητας της απόφασης της κυβέρνησης για τα rapid test, λέγοντας χαρακτηριστικά τα πάντα στη ζωή έχουν ένα κόστος για τις επιλογές μας. Όταν 8 με 9 μήνες προσπαθούμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο, τα οποία έχουμε διαθέσει δωρεάν, κάποια στιγμή θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα χρήματα των φορολογουμένων και να δώσουμε σαφές κίνητρο στους ανεμβολίαστους να το κάνουν. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι είναι καλό για τον εαυτό τους, τους γύρω τους αλλά και για την κοινωνία να εμβολιαστούν. Όταν τα ποσοστά εξακολουθούν να παραμένουν στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους συμπολίτες μας να έχουν κάνει το εμβόλιο μέσα στον Αύγουστο, αλλά δεν το έκαναν, προτίμησαν τις διακοπές τους ή την αναβολή στο ραντεβού τους, πρέπει να προστατεύσουμε και την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα. Γι' αυτό, και επειδή όλα τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν, αλλά και να νοσηλευτούν εάν νοσήσουν, τότε παίρνουμε μέτρα που προστατεύει κυρίως τους ανεμβολίαστους και επιτρέπουμε την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στους εμβολιασμένους με λιγότερους, πολύ λιγότερους περιορισμούς. Αυτή είναι η απλή φιλοσοφία που δεν θα επιτρέψει την οικονομία να ξανακλείσει από το Σεπτέμβριο και μετά. Πραγματικά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας, αν κριθεί αναγκαίο. Πάντα αυτό πρέπει να είναι μια επιλογή στο τραπέζι, αν τα επιδημιολογικά δεδομένα επιδεινωθούν ή αν κριθεί απαραίτητο από τους ειδικούς να προχωρήσουμε και σε άλλες κατηγορίες, σε υπηρεσίες, ιδίως πρώτης γραμμής όπως αυτές που περιγράψατε. Αυτό που έχει σημασία από εκεί και πέρα για τους εργαζόμενους, όταν έχουν σαφή κίνητρα, όταν ξέρουν τι πρέπει να θυσιάσουν για, που θα μπορούσαν διαφορετικά να το απολαύσουν, τότε είναι προτιμότερο για εκείνους και έχει δείξει και η εμπειρία στο παρελθόν να στραφούν σε ορθολογικές επιλογές όπως είναι ο εμβολιασμός παρά η αναπληκτικότητα στο εμβόλιο. Επομένως, το να χάσει κανείς το εισόδημά του είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να κάνει το εμβόλιο. Απεδείχθη αυτό και με, και με το άλμα που έγινε στα ποσοστά εμβολιασμού στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, για παράδειγμα. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επιταχυνθεί και στο υγειονομικό προσωπικό, ιδίως το λοιπό, που φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό, αλλά και σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων. Είμαστε εδώ για να προσαρμόζουμε μια στρατηγική πάντα με τον κοινό στόχο. Την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά φυσικά και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που έχει πληγεί πάρα πολύ τους τελευταίους 18-19 μήνες. Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών. Διάρχησε στην επικαιρότητα τον τελευταίο μήνα και αναφέρομαι προφανώς στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την πατρίδα μας. Εξίσου σημαντική διάσταση πιστεύω θα είναι και η ποιότητα της συζήτησης, αν καταφέρουμε σήμερα να απαντήσουμε με ειλικρίνεια σε πραγματικά ερωτήματα τα οποία θέτουν οι πολίτες αλλά και η αντιπολίτευση και αν έχουμε την δυνατότητα για ένα θέμα τόσο εθνικών διαστάσεων να καταλήξουμε τουλάχιστον σε κάποιους άξονες συμφωνίας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών από εδώ και στο εξής, αλλά και τη μεγάλη πρόκληση που η κλιματική κρίση μας επιβάλλει να δρομολογήσουμε πολιτικές για την αντιμετώπιση της. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι καθώς στην πατρίδα μας εξακολουθεί να ελοχεύει ο κίνδυνος μεγάλων πυρκαγιών, η σκέψη μας και πιστεύω η σκέψη όλων μας στρέφεται σε εκείνους και σε εκείνες που ακόμα μάχονται ή μένουν σε επιφυλακή στην πρώτη γραμμή. Στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική, στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στους εθελοντές μας παντού στη χώρα. Στις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που προστατεύθηκαν μέσα στη λέλαπα αποτυπώνεται η αφοσίωσή τους.
στην καταπόρνησή τους η αυτοθυσία τους. Και στα όσα χάσαμε, όλα όσα καλούμαστε να αναστήσουμε και θα τα αναστήσουμε. Όπως σας είπα, προσδοκώ η σημερινή συζήτηση να διαφέρει από τις συνήθεις κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις. Γιατί το θέμα της είναι πράγματι ένα πρόβλημα όχι απλά εθνικών, αλλά παγκοσμίων διαστάσεων. Με μια σημασία που υπερβαίνει τις κομματικές θεωρήσεις και με κοινό ζητούμενο τις απαντήσεις σε 4 ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες. Ερώτημα πρώτον. Είχαμε προετοιμαστεί όπως έπρεπε για τις φετινές πυρκαγιές? Ερώτημα δεύτερο. Τι πήγε καλά και τι πήγε λάθος στη μάχη με τις φλόγες? Ερώτημα τρίτο. Πώς θα στηριχθούν από εδώ και στο εξής οι τοπικές κοινωνίες και οι πληγέντες από τις πυρκαγιές? Και ερώτημα τέταρτο και ίσως πιο ουσιαστικό. Με ποιους τρόπους θα αντιμετωπίσουμε μέσω μακροπρόθεσμα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης? Θα επιχειρήσω λοιπόν σήμερα να απαντήσω με ειλικρίνεια στα 4 αυτά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο λοιπόν. Πόσο είχαμε προετοιμαστεί για αυτή την αντιπυρική περίοδο? Εδώ η εικόνα πιστεύω ότι είναι αρκετά σαφής. Με τα θετικά της και με τα αρνητικά της. Σε μία πύρινη επίθεση που η χώρα είχε να βιώσει πολλά χρόνια, κατορθώσαμε να μην θρηνήσουμε θύματα, αν και χάσαμε τον Βασίλη, έναν ηρωικό εθελοντή, προστατέψαμε χιλιάδες συμπολίτες μας. Όμως, καταστράφηκαν περιουσίες, ευτυχώς όχι τόσες όσες το μέγεθος της φωτιάς θα μας έκανε να περιμένουμε, αλλά καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δασικού πλούτου, λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα πρασίνου. Και αυτό είναι το πικρό κόστος της περιβαλλοντικής αλλαγής, που φέτος συνδυάστηκε με έναν επίπονο καύσωνα, άπλωσε τις φωτιές του σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι δεν βρέθηκε μόνο η Ελλάδα αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές. Βρέθηκε η Τουρκία, βρέθηκε η Ιταλία, βρέθηκε η Αλγερία, όπως σε προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί η Πορτογαλία, η Ισπανία. Είναι βέβαιο όμως ότι το φετινό καλοκαίρι κατέστη πολύ πιο δύσκολο στη διαχείρισή του, γιατί αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας, ένας καύσωνας που είχαμε να τον βιώσουμε στη χώρα μας από το 1987, μετέτρεψε ουσιαστικά όλα μας τα δάση σε πυρδαποθήκες. Ακριβώς γι' αυτό και επειδή είχαμε προνοήσει να επενδύσουμε στην πολιτική προστασία, καταφέραμε και την μετατρέψαμε μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα από μία αδρανή υπηρεσία σε ένα εγκαταλειμμένο γραφείο, μετατράπηκε εκ θεμελίων σε μία αξιόμαχη κρατική οντότητα με υποδομές, προσωπικό προϋπολογισμό και σχέδιο. Και όσοι αμφιβάλλουν γι' αυτό, ας προσπαθήσουν απλά να θυμηθούν το όνομα και το έργο του προκατόχου του Νίκου Χαρδαλιά. Εγώ πάντως δεν το θυμάμαι και δεν νομίζω το θυμούνται ούτε η πλειοψηφία των βουλευτών, η οποία είναι σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Έγιναν λοιπόν πολύ σημαντικά πράγματα στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ενεργοποιήθηκε το 112, κάτι το οποίο αποτελούσε μια προσωπική μου προεκλογική δέσμευση μετά την τραυματική εμπειρία την οποία η χώρα βίωσε το 2018. Και το 112 απέδειξε την αξία του. Πυροζεστική πριν από αυτήν την αντιπυρική περίοδο, ενισχύθηκε με νέα στελέχη, ενισχύθηκε με νέα οχήματα και ενισχύθηκε, ναι, και με εναέρια μέσα για τα οποία τόση συζήτηση έγινε, συγκεκριμένα με 74 εναέρια μέσα, 69 εμπλεκόμενα, συν 5 τα οποία είναι ιδιοκτησία
του πυροσβεστικού σώματος. Αυτά είναι τα εναέρια μέσα τα οποία ήταν στη διάθεσή μας φέτος το καλοκαίρι, περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Το αν ήταν αρκετά ή όχι, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω. Αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η χώρα είχε προνοήσει να εξοπλιστεί με περισσότερα εναέρια μέσα, κάποια εκ των οποίων μάλιστα δοκιμάστηκαν και για πρώτη φορά, όπως οι γνωστοί πια σε όλους τράκτορες, μικρά δηλαδή ευέλικτα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να κουβαλούν σημαντική ποσότητα νερού για το βάρος τους και τα οποία απεδείχθησαν εξαιρετικά χρήσιμα στην πρώτη προσβολή μιας δασικής πυρκαγιάς. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Ταυτόχρονα είχαμε προνοήσει να καθαρίσουμε, να παρέμβουμε σε 21 συγκεκριμένα επικίνδυνες περιοχές, περιοχές οι οποίες είχαν χαρακτηριστικά τα οποία προσημείαζαν με την περίπτωση του Ματιού, περιπτώσεις δηλαδή οικισμών που ήταν πολύ κοντά σε δάση, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει αυτή η πολύ προβληματική όσμωση μεταξύ του δασικού περιβάλλοντος και του δομημένου περιβάλλοντος. Μάλιστα, εγώ ίδιος συμμετείχα σε μία τηλεδιάσκεψη με 18 δημάρχους. Αυτή έγινε στις 24 Μαΐου του 2021, όπου κατέστησα τότε απολύτως σαφές ότι πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε, κεντρικό κράτος, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι με παρεμβάσεις που θα γίνουν εντός αυτών των οικισμών θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ποσότητα της καύσιμης ύλης όσο αυτό ήταν εφικτό, αλλά να έχουμε και σχέδια διαφυγής, έτσι ώστε στην απευταία περίπτωση που χρειάζεται να εκενώσουμε έναν τέτοιο οικισμό, να μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αυτήν την σύνθετη διαδικασία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και με την απαραίτητη τάξη. Με τρακτέρ και λάστιχα του ποτίσματος, άοπλοι αλλά αποφασισμένοι πάλεψαν και έσωσαν τον τόπο τους. Έμειναν εκεί και έσωσαν τον τόπο τους από την ολοκληρωτική καταστροφή. Τους 18άριδες και τους 20άριδες στην Εύβοια, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, που για μήνες η κυβερνητική προπαγάνδα αυτούς τους νέους μαζί με όλους τους άλλους της χώρας τους βάφτισαν ανεύθυνους, στιγματίζοντάς τους μάλιστα ως υπαίτιους για την διάδοση της πανδημίας. Η δύναμη, η γενναιότητα, η ανιδιοτέλειά τους είναι για όλους εμάς πηγή αισιοδοξίας και δύναμης, αλλά και φορτίο ευθύνης. Γιατί είναι ανάγκη το πένθος, η απελπισία, ο θυμός να γίνουν δύναμη ελπίδας, αναγέννησης, ανοικοδόμησης και επανεκκίνησης. Και αυτό το δύσκολο έργο που φαντάζει διτάνιο είναι αδύνατο να υπάρξει χωρίς τη δική του συμμετοχή και δύναμη. Χωρίς τη συμμετοχή και τη δύναμη όλων. Πάντοτε στα δύσκολα έτσι συμβαίνει. Η δύναμη του λαού κινεί την χώρα και την ιστορία προς τα μπρος και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτό να γίνει και τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τι έγινε το ζήσαμε και το είδαμε όλοι κιόλας. Το ζούμε και το βλέπουμε ακόμα. Το αδιανόητο έγινε πραγματικότητα. Πάνω από 1.300.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, δέντρα, ζωές, ζώα, σπίτια, περιουσίες, γίνανε κάρβουνο. Μια τραγωδία ανίποτη, πρωτοφανής, που στις διαστάσεις της πρωτοφανής, που ενδεχομένως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τις συνέπειες της. Είναι μια βαθιά πληγή για το περιβάλλον και τη χώρα. Και το ερώτημα στα χείλη όλων που δεν απάντησε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είναι γιατί, πώς, τι φταίει, ποιος φταίει. Αυτό οφείλουμε συλλογικά να απαντήσουμε. Με ειλικρίνεια και θάρρος. Χωρίς να προσχωρήσουμε στο κυνήγι μαγισσών που τόσο εύκολα χρησιμοποίησατε παλαιότερα από τα έδρονα της αντιπολίτευσης. Όχι για να αξιοποιήσουμε κομματικά μια εθνική τραγωδία.
αλλά για να δούμε τις αιτίες, τις ευθύνες και τους υπεύθυνους, τις αιτίες και τους αίτιους. Γιατί χωρίς αυτό, το πολιτικό μας σύστημα απλώς θα προετοιμάζει την επόμενη μεγάλη τραγωδία. Οι πυρκαγιές δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Η κλιματική κρίση είναι πράγματι ένας παράγοντας που οξύνει το πρόβλημα. Δεν μπορεί όμως να είναι και ο μηχανισμός δραπέτευσης από τις ευθύνες. Μια σοβαρή, μια σύγχρονη πολιτεία δεν κυνηγάει τις φωτιές, τις προλαμβάνει. Δεν περιμένει μυρολατρικά τις συνέπειες κλιματικής κρίσης, τις αντιμετωπίζει. Δεν αναμένει την επόμενη μεγάλη καταστροφή για να θυμίσει την προηγούμενη. Διδάσκεται και ενεργεί για την αποτροπή της. Και αυτό ακριβώς επιχειρήσαμε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, όταν εσείς, προσωπικά εσείς κύριε Μητσοτάκη τότε, δεν διστάσατε να μετατρέψετε την οδύνη, το θρήνο, το δράμα, τον ανθρώπινο πόνο σε εργαλείο της μικροκομματικής, μικροπολιτικής σας σκοπιμότητας. Τότε εμείς, με ευθύνη απέναντι στη χώρα, απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, με ευθύνη για τους πολίτες, αναλάβαμε πρώτος εγώ την πολιτική ευθύνη και επιχειρήσαμε να δούμε τα λάθη μας. Δεν ήρθαμε να πούμε δεν κάναμε κανένα λάθος, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Και επιχειρήσαμε να προτείνουμε λύσεις για την επόμενη μέρα. Συστήσαμε τότε την Επιτροπή Goldhammer, αναφερθήκατε στο πόρισμά του. Άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά, διότι αποτελούσε προϋπόθεση το να αναλάβει η δική σας συνένεση. Διότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να παράξει ένα έργο το οποίο θα πάει στον κάλαθο των αχρήστων αν αλλάξει η κυβέρνηση. Το πόρισμα Goldhammer παρουσιάστηκε επισήμως στη Βουλή των Ελλήνων τον Απρίλιο του 19, σε κοινή συνεδρία, αν δεν κάνω λάθος, τότε της Επιτροπής Θεσμών και Περιβάλλοντος. Έτυχε διακομματικής αποδοχής και με βάση αυτό το πόρισμα ξεκινήσαμε μια σειρά από παρεμβάσεις. Έντονη ανησυχία προκάλεσε στην παγκόσμια κοινότητα η βόμβα που πέταξε ο Άλμπερτ Μπουρλά, πως μια νέα μετάλλαξη ίσως να είναι ανθεκτική στα εμβόλια. Δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία θα είναι ανθεκτική στα εμβόλια, δήλωσε στο Fox News ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Όπως αποκάλυψε ο κύριος Μπουρλά, η επιστημονική κοινότητα χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες για να προσαρμόσει το εμβόλιο σε κάθε νέα επικρατούσα μετάλλαξη του κορονοϊού. Κάθε φορά, είπε, που εμφανίζεται μια παραλλαγή παγκοσμίως, οι επιστήμονές μας εξετάζουν προσεκτικά την επικινδυνότητά της και ερευνούν να δουν αν αυτή η μετάλλαξη μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας, δήλωσε ο Μπουρλά. Ο ίδιος, κατά τη συνέντευξή του στο Fox News, διευκρίνησε: έχουμε δημιουργήσει μια φόρμουλα όπου μέσα σε 95 ημέρες από την ημέρα που θα εντοπίσουμε μια νέα επικίνδυνη παραλλαγή, θα είμαστε σε θέση να έχουμε ένα εμβόλιο προσαρμοσμένο. Την ίδια ώρα, η Ροσέλ Βαλέσκι αποκάλυψε το μεγαλύτερο φόβο της ιατρικής κοινότητας. Αυτά τα εμβόλια, είπε, λειτουργούν πολύ καλά, προστατεύοντάς μας από σοβαρές ασθένειες και θανάτους. Αλλά η μεγάλη ανησυχία είναι ότι η επόμενη παραλλαγή που μπορεί να εμφανιστεί θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ανθεκτική στα εμβόλια μας. Λόγω της επιβαρημένης υγειονομικής κατάστασης στη χώρα μας, ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών από την 1η Σεπτεμβρίου. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ανακαλούνται οι άδειες προσωπικού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Από τις διακοπές τους θα επιστρέψουν και οι εργαζόμενοι σε ΕΚΑΒ, ΕΟΔΗ και σε δομές της ΠΦΥ. Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η απόφαση αφορά τους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό σε νοσηλευτικές δομές αλλά και δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως είναι σε κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, τοπικά ιατρεία και ομάδες υγείας. Η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι νεοτέρας. Η απόφαση αυτή δείχνει ότι αυξάνεται συνεχώς η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα κορονοϊού και οι διασωληνώσεις. Ακόμη δεν έχει βγει το συμπέρασμα της προέλευσης του κορονοϊού και δεν φαίνεται να βγαίνει παρά την ειδική έκθεση που ζήτησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από τη CIA. Κανένα συμπέρασμα δεν φαίνεται να βγαίνει σχετικά με την προέλευση του κορονοϊού από την ειδική έκθεση που ζήτησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σημειώνεται πως η προέλευση του κορονοϊού είναι ευαίσθητο ζήτημα που αποτελεί πηγή τριβών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Έτσι, στα τέλη του Μαΐου, ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν καταφέρει να αποφανθούν σχετικά με το σενάριο της ζωικής προέλευσης ή για αυτό της διαρροής του ιού από το κινέζικο εργαστήριο της Ουχάν, να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για να εξηγήσουν την προέλευση του κορονοϊού και να υποβάλουν μια έκθεση μέσα σε διάστημα 90 ημερών. Ο Μπάιντεν παρέλαβε τελικά την τρίτη αυτή την έκθεση, που φέρει τη διαβάθμιση άκρως απόρριτη. Όμως το έγγραφο δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα, επειδή παρά τις έρευνες και τις αναλύσεις τους, οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών πληροφοριών δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μια οριστική εξήγηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η οποία επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα αλλά τους οποίους δεν κατονομάζει. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι η Κίνα δεν έδωσε αρκετές πληροφορίες. Αξιωματούχοι που μίλησαν στην Washington Post αποκάλυψαν πως οι υπηρεσίες πληροφοριών θα επιχειρήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες να αποχαρακτηρίσουν τμήματα της έκθεσης για ενδεχόμενη δημοσιοποίησή τους. Το ερώτημα που παραμένει είναι: πρόκειται για ατύχημα στο εργαστήριο της Ουχάν? Η CIA όμως δεν επεφάνθη για αυτό. Η Κίνα, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά το σενάριο της διαρροής του ιού από εργαστήριο, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας. Και στο σημείο αυτό θα πάμε στην Αγριά και στο Βαλής Ριζόρτ, όπου εκεί μας περιμένουν δύο ωραίες κυρίες. Η κυρία Σοφία Μακρυγιώργου, που είναι επιμελήτρια της έκθεσης που γίνεται εκεί, και η κυρία Ιωάννα Μποτζιβάλη, είναι η μάνατζερ του Βαλής Ριζόρτ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα από το Βαλής Ριζόρτ στο Βόλο. Εμείς στηρίζουμε την τέχνη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και θέλουμε να αναδείξουμε όσα ο τόπος μας και η χώρα μας είναι περήφανη. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Μακρυγιώργου και το Art Goes in Filio για τη διοργάνωση της έκθεσης και να σας προσκαλέσουμε τον κόσμο όλο να έρθετε κοντά μας και να θαυμάσετε μια εξαιρετική συλλογή μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών που φιλοξενείται στους χώρους του ξενοδοχείου μας. Τώρα τα εγγένεια, τα επίσημα της έκθεσης είναι προγραμματισμένα για τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα. Θα ήταν χαρά μας να σας δούμε από κοντά. Κυρία Μακρυγιώργου, λένε πως η ονειροπόληση είναι η θερμοκοιτίδα της δημιουργίας. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την ονειροπόληση που θα δούμε από τη Δευτέρα στο χώρο του Βαλής Ριζόρτ? Βεβαίως, και πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Η ονειροπόληση όντως είναι μια απαρχή της δημιουργικότητας και της δημιουργίας γενικότερα. Πόσο μάλλον και σε αυτή την έκθεση έχει μεγάλη σημασία, έχοντας πάρει κάποιες μυθολογικές αναφορές από τη μυθολογία και τα όνειρα και τις ονειρικές καταστάσεις που αυτή δημιουργεί, όπως τον περίφημο γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα, με τη θεά Θέτιδα, στο όρος Πηλίου, από όπου και ο Πηλέας πήρε το όνομά του, με μη καλεσμένη την θεά Έριδα, τη θεά του Φθόνου, όπου έθεωσε και το περίφημο μήλο της Έριδας στο γάμο και από εκεί αποτέλεσε και την αρχή, αν θέλετε, του Τροϊκού πολέμου. Τέτοιες εικόνες που πιθανότατα και οι ίδιοι κάτοικοι του Πηλίου και της Μαγνησίας και του Βόλου γενικότερα μπορεί να έχουν πιθανότατα ξεχάσει, τους προσκαλούμε να τις εξερευνήσουν, να τις ονειροπολίσουν, να τις ξαναδούνε με έναν τρόπο φυσικά δημιουργικό, καλλιτεχνικό, κυρίως από μεγάλους Έλληνες, θα έλεγα κιόλας, καλλιτέχνες, όπως τον Αλέκο τον Φασιανό, τον Γιώργο τον Σταθόπουλο, τον Σπύρο τον Βασιλείου, τον Ευγένιο Σπαθάρη και πολλούς άλλους που μπορώ να αναφέρω επιγραμματικά, εφόσον θέλετε. Επίσης κάποιους νέους καλλιτέχνες, πιο αφαιρετικούς και με πιο σύγχρονη, θα λέγαμε, καστική ματιά. Εικόνες επίσης από το Βόλο, με καράβια, καΐκια, εμπορικά πλοία, είτε χαρμόσυνες είτε πιο μελαγχολικές εικόνες. Επίσης μας ανακαλούν στιγμές του λιμανιού, από αυτό το μοναδικό λιμάνι του Βόλου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια έκθεση που απευθύνεται καταρχήν σε πολύ μεγάλο εύρος κοινούς, όλους τους κατοίκους του Βόλου και της Μαγνησίας και σίγουρα και στους επισκέπτες τους. Η είσοδος, να πούμε ότι είναι ελεύθερη, είναι στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, που μεγάλη μας χαρά και τιμή να ευχαριστήσω και σε αυτό το σημείο την κυρία Ιωάννα Μποτζιβάλη, που εκτός από προσωπική πλέον φίλη είναι μια ιδιαίτερα συνεργάτη. Και μας δίνει αυτό τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτό το σκοπό, φέρνοντας σε επαφή την τέχνη με το ευρύ κοινό
Και να πω και σε αυτό το σημείο ότι τα έργα είναι προς πώληση, εφόσον οποιοδήποτε επισκέπτης θέλει κάτι να αγοράσει, σε πολύ προνομιακές τιμές, θέλοντας να φέρουμε σε επαφή τον άνθρωπο, όπως είπαμε, με την τέχνη. Πραγματικά είναι ακούσαμε. Είναι και δική μας τιμή να σας διακόψω, συγγνώμη. Είναι και δική μας τιμή να έχουμε στους χώρους του ξενοδοχείου μας τόσο ωραία έργα. Και όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής μας, αλλά και οι ένοικοι του ξενοδοχείου να θαυμάζουν συλλογές από καταξιωμένους καλλιτέχνες που εξυμνούν το Βόλο, το Πήλιο, όλον αυτό το πολιτισμό που αναπαρίχθη εδώ και που φιλοτεχνήσανε με πολύ αγάπη και μπορούμε και τα έχουμε αυτή τη στιγμή στους χώρους μας. Έτσι πραγματικά, αυτά θα έλεγα και εγώ, είναι μεγάλη ευκαιρία και εμπειρία μεγάλη με όλα αυτά τα σημαντικά ονόματα από την οικαστική ελληνική σκηνή που ακούσαμε και είναι μεγάλη ευκαιρία να βρίσκονται τόσο κοντά μας και με μια βόλτα στο Πήλιο ή στο Βόλο να βρεθούμε κοντά τους και να τα δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μποτσιβάλη, και για την κίνηση τη φετινή. Αν είστε ευχαριστημένοι στο ξενοδοχείο, στην περιοχή, πώς ήταν φέτος η τουριστική κίνηση? Βεβαίως. Φέτος η χρονιά ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και με μεγάλο άγχος, που νομίζω οι περισσότεροι τομείς είχαμε στο άνοιγμα τη σεζόν, όχι μόνο ο τουρισμός. Όμως για εμάς μπορώ να πω ότι έκανε μία έκπληξη και μία πολύ θετική έκπληξη και φαίνεται ότι η σεζόν θα κλείσει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος εμπιστεύτηκε και το Βαλίς Ριζόρτ και τις εγκαταστάσεις τους και εμάς, τους ανθρώπους που είναι όλος ο κόσμος από το Βόλο που εργάζεται εδώ και έδωσε τον εαυτό του, τον καλύτερό του εαυτό, για να μας εμπιστεύεται καθημερινά στα χέρια μας, τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους, να περνάνε καλά στις εγκαταστάσεις μας. Είναι πολύ θετικό και για την περιοχή και για εμάς. Έτσι ακριβώς, και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος η Μαγνησία ξεπέρασε το 90% στην πληρότητα. Για πολύ την σωστή έκθεση, είπαμε ότι η έναρξη ξεκινάει τα εγγένειά της είναι τη Δευτέρα. Και μέχρι πότε εγγένεια θα διαρκέσει? Θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Παρατείναμε λίγο την περίοδο για να μπορέσει να τα απολαύσει ακόμα καλύτερα ο κόσμος, γιατί είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω έτσι θα δοθεί μια καλή διάρκεια χρόνου για να το ευχαριστηθούμε και να το απολαύσουμε όλοι. Κυρία Μποτσιβάλη, υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο επίσκεψης? Είναι στους ανοιχτούς χώρους του ξενοδοχείου, όπου φυσιολογικές ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορεί κάποιος να περάσει, κάνοντας το περίπατο του στην αγριά, να περάσει και από το ξενοδοχείο και να τα θαυμάσει. Βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου μας. Μάλιστα. Κυρία Μποτσιβάλη, κυρία Μακρυγιώργου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε στο δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά για την φιλοξενία και για τον χρόνο. Θα σας δούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα χαρούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Σε αναστολή για 3 μήνες βγαίνουν 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του Δήμου Τρικαίων, οι οποίοι απασχολούνται στην υπηρεσία της πρόνοιας και στις δομές του βοήθεια στο σπίτι και στα ΚΔΑΠ. Αναστάτωση επικρατεί στις υπηρεσίες του Δήμου Τρικαίων μετά την απόφαση να τεθούν σε αναστολή εργασίας 13 εργαζόμενοι που δεν είχαν εμβολιαστεί. Ήδη από χθες, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει τον εμβολιασμό τους μέχρι 16 Αυγούστου, μιας και απασχολούνται στην υπηρεσία της πρόνοιας και στις δομές του βοήθεια στο σπίτι και στα ΚΔΑΠ. Εφόσον αυτό δεν συνέβη, κατέθεσαν έγγραφα στην αρμόδια επιτροπή της 5ης ΥΠΕ, σύμφωνα με τα οποία δικαιολογούνταν αυτή τους η καθυστέρηση. Η Επιτροπή έκρινε απορριπταίες τις αιτήσεις τους και έτσι αργά χθες το μεσημέρι, ο Δήμος Τρικαίων υποχρεώθηκε να θέσει τους 13 εργαζόμενους του σε τρίμηνη αναστολή. Στο Δήμο και ιδιαίτερα στην Υπηρεσία Πρόνοιας επικρατεί αναβρασμός και μεταξύ των εργαζομένων αγωνία σε ποιους άλλους θα επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Εξιχνιάστηκε άμεσα η κλοπή που έγινε σε συνεργείο αυτοκινήτων στις 22 Αυγούστου στην Καρδίτσα. Από το τμήμα ασφάλειας Καρδίτσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών και ενός αγνώστου, μέχρι στιγμής συνεργού τους, για κλοπή από συνεργείο αυτοκινήτων που διαπράχθηκε στις 22 Αυγούστου στην Καρδίτσα. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Καρδίτσα από αστυνομικούς της προαναφερόμενης υπηρεσίας ένας άνδρας κατηγορούμενος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την Κυριακή 22 Αυγούστου το πρωί στην Καρδίτσα
Οι δράστες διέριξαν συνεργείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας ΣΥΜΕΘΑΠΟΥ και αφαίρεσαν 2 σασμάν και 3 μπαταρίες αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα το πρωί, ο άγνωστος συνεργός τους μετέβη σε επιχείρηση ανακύκλωσης και εμπορίας παλαιών σιδήρων στην Καρδίτσα, όπου πούλησε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης τα αφαιρεθέντα εξαρτήματα αυτοκινήτων, καθώς και ακόμη ένα σασμάν αυτοκινήτου. Τα προαναφερόμενα αντικείμενα που βρέθηκαν στην εν λόγω επιχείρηση κατασχέθηκαν, ενώ ακολούθως τα αφαιρεθέντα από το συνεργείο αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους. Ενώ και το τρίτο σασμάν αυτοκινήτου διερευνάται η προέλευσή του. Απεργία έκαναν σήμερα οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ του Βόλου. Ζητάνε από την κυβέρνηση να ξανακοιτάξει το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Η απεργία που πραγματοποιείται σήμερα από πλευράς των ανθρώπων του ΕΚΑΒ είχε γνωστοποιηθεί τα τελευταία 24 ώρα. Επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα της υποχρεωτικότητας των εμβολίων. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Βόλου, κ. Δαριώτης, τονίζει ότι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να δει το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, διότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε αν απομακρυνθούν από τις θέσεις τους και στο ΕΚΑΒ του Βόλου αρκετοί εργαζόμενοι. Υπάρχει ήδη πρόβλημα με την αναπλήρωση κενών και την κάλυψη θέσεων. Και αν από το Σεπτέμβριο απομακρυνθεί κι άλλος κόσμος, δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε ως ΕΚΑΒ. Είναι το μήνυμα το οποίο στέλνεται. Σήμερα είναι 24ωρη απεργία από τα εξιτήρια, από εξετάσεις και από τις επιστροφές από τα ΤΕΠ προς το σπίτι. Πριν 10 μέρες είχαμε στείλει ένα εξώδικο στο Υπουργείο Υγείας και θέλαμε με συνάντηση με τον Υπουργό και με τον Υφυπουργό, τον κ. Κουντοζαμάνη, για να βρούμε μια χρυσή λύση για τους συναδέλφους οι οποίοι αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα είναι ανεμβολίαστοι, ώστε έτσι από 1η του Σεπτέμβρη να μην υπάρχει αναστολή, να βρούμε δηλαδή τη χρυσή τομή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από το Υπουργείο. Οπότε σήμερα αποφασίστηκε να κάνουμε αυτή τη μορφή της κινητοποίησης. Μήπως μας καλέσει και μέχρι τις 31 του μήνα, βέβαια και εμείς από πλευρά μας, όλα τα ΔΕΛΤΑ, τα διοικητικά συμβούλια που έχουν εκλεγεί, να πείσουμε έστω και τους τελευταίους συναδέλφους που έχουν μείνει να κάνουν το εμβόλιο από τη στιγμή που είναι και υποχρεωτικό βάσει του νόμου. Πρακτικά για το ΕΚΑΒ του Βόλου, ξέρετε περίπου πόσα άτομα θα βγουν σε αναστολή? Αυτή τη στιγμή είναι το 5% από τα 55 άτομα, είναι το 5% ας πούμε. Ευελπιστούμε σε αυτό ότι θα πείσουμε, ας το πούμε, να μην υπάρχει, να εμβολιαστούν και έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα από πρώτη μηνός στην εύρυθμη λειτουργία του τομέα του Βόλου, γιατί καταλαβαίνετε ότι από πρώτη μηνός αν βγουν οι συνάδελφοι αυτή τη αναστολή θα υπάρξουν λιγότερα ασθενοφόρα στην κίνηση, άρα θα υπάρχει πρόβλημα ως προς τα περιστατικά που θα μεταβαίνουμε. Και ήδη τόσα χρόνια υπάρχει πρόβλημα. Πόσες φορές μας το έχετε τονίσει στο πέρασμα των ετών ότι το ΕΚΑΒ αντιμετώπιζε θέμα με την έλλειψη προσωπικού? Πόσο μάλλον αν έρθει και αυτή η εξέλιξη, έτσι? Έτσι, όπως το λέτε, είναι πανελλαδικά. Ζητάμε και λέμε να αυξηθεί, γιατί δεν περισσεύει κανένας από τα πληρώματα ασθενοφόρου, δεν περισσεύει ούτε ένας να βγει σε αναστολή. Ακόμα και σε εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπήρχε για επικουρικό προσωπικού, κάποια δεν πήγανε, δεν καλυφθήκαν αυτές οι θέσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι τι τεράστιο πρόβλημα θα υπάρχει αν βγουν και άλλα άτομα στην αναστολή. Ο κύριος Δαριώτης πάντως συμπλήρωσε ότι το ΕΚΑΒ σήμερα λειτουργεί μόνο για να εξυπηρετούνται τα επίγοντα περιστατικά. Μένουμε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου εκεί το πρωί ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, ο κύριος Νίκος Χαφτούρας, τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει το θέμα των εμβολιασμών. Η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολίων, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών στο Βόλο, κ. Χαφτούρας, επισημένοντας: «Είμαστε υπέρ των εμβολίων. Ωστόσο, η υποχρεωτικότητα θα δημιουργήσει θέμα στην ομαλή λειτουργία και του νοσοκομείου του Βόλου, λόγω του ότι θα απομακρυνθεί προσωπικό που δεν θέλει να εμβολιαστεί». Αυτό είναι γεγονός, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας, παντού. Νοσούν όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Και όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο και νοσούν, είναι πολύ ελάχιστοι. Και τα συμπτώματά τους είναι ήπια. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αυτοί που οι εμβολιασμένοι που έχουν καταλήξει είναι πολύ πολύ ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα ενός χοχεριού. Άρα θέλω να πω ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος για όλους μας και για εμάς που εργαζόμαστε εδώ στο νοσοκομείο, σε τέτοιες δομές όπως είναι οι δομές υγείας, αλλά και για άλλους οι οποίοι εργάζονται σε δομές εκπαιδευτικές, στα σχολεία, δεξιά-αριστερά, που έρχονται σε επαφή με κόσμο. Με την υποχρεωτικότητα συμφωνείτε? Εγώ, κοιτάτε, γενικά σαν Σύλλογος Νοσοκομειακών έχουμε βγάλει και ανακοίνωση. Πιστεύουμε ότι είναι
το αυτονόητο να εμβολιαστούμε. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι δεν είναι το κατάλληλο μέτρο η επιβολή και αυτή η πρακτική απέναντι στους γιατρούς που από τη μία και σε όλο το υγειονομικό προσωπικό που από τη μία το χειροκροτάμε, από τη μία αυτό το προσωπικό είναι που περίθαλψε ανθρώπους οι οποίοι πάσχαν από κορονοϊό και τώρα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο άρον-άρον, δηλαδή λειτουργεί τιμωρητικά και αυτό σαν εργαλείο δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι στενάχωρο όλο αυτό που ζούμε και πιστεύω δεν είναι η κατάλληλη πρακτική. Θα έπρεπε ίσως μια στρατηγική της πειθούς να ήταν το καλύτερο από την αρχή. Για να πείσει και τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Μεγάλο πρόβλημα, κυρίως νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Μεγάλο πρόβλημα. Οι γιατροί είναι ελάχιστοι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αλλά και η απορία μας είναι πώς θα καλυφθούν άμεσα αυτά τα κενά. Τι συμβαίνει, παίζονται κάποια άλλα παιχνίδια. Θα έρθουν οι ιδιώτες ακόμη περισσότερο, θα έρθουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί ήταν στα σχέδια της κυβέρνησης η ιδιωτικοποίηση. Η τμηματική ιδιωτικοποίηση. Μήπως τώρα αυτό γίνει με πρόφαση τους ανεμβολίες τους. Για να έχει δικαιολογία και κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν είναι καθαρές λύσεις αυτές. Δεν είναι και δείχνουν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας απαξιώνεται συνεχώς. Και αυτό είναι πολύ άσχημο για τον πολίτη. Βελτιώθηκε η υγεία του Λαρισαίου τραυματιοφορέα που νοσηλεύεται ως σήμερα στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Λαρισαίος τραυματιοφορέας, στέλνοντας μήνυμα κατά της υποχρεωτικότητας, ξεκίνησε με τα πόδια από τη Λάρισα και έφτασε στο Βόλο, ενώ κατέρευσε έξω από το νοσοκομείο. Νοσηλεύεται τα τελευταία 24 ώρα λοιπόν στο Αχιλοπούλιο και το ευτύχημα είναι ότι η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί. Σύμφωνα με τα όσα τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών στο Αχιλοπούλιο, ο κ. Χαφτούρας. Ο συνδικαλιστής Λάμπρος Τσάπαλης, ο οποίος είναι ένας αγωνιστής, η αλήθεια είναι, μπορεί. Και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του εμβολιασμού, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Πιστεύω όμως, γιατί και χθες πήγα τον επισκέφτηκα, γιατί σήμερα λόγω της πολλής δουλειάς δεν πρόλαβα. Πρώτα απ' όλα είναι καλύτερα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεύτερον, μου είπε ότι και εκεί στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό, προσπάθησε να βοηθήσει το να γίνει μια επιτροπή για να πιστούν οι συνάδελφοι περισσότερο γιατί πρέπει να εμβολιαστούν και όλα αυτά. Και ότι δεν είναι κατά του εμβολιασμού. Ναι, είναι κατά της υποχρεωτικότητας. Ότι είναι υπέρ του εμβολιασμού, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας. Η αλήθεια είναι ότι πάντως ο Λάμπρος είναι μπροστάρι σε πολλούς αγώνες, είναι ένας μαχητής, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα και όποιος αγωνίζεται είναι πολύ σημαντικό στις εποχές που ζούμε. Και κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Βρίσκεται η ιατρική παρακολούθηση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου. Οι γιατροί τον προτρέπουν να κάνει εισαγωγή. Ο ίδιος επιμένει να συνεχίσει το δρόμο του για να φτάσει την Πέμπτη στην Αθήνα, στη συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Υγείας. Εμείς τον παροτρύνουμε να σταματήσει αυτό το επικίνδυνο ταξίδι με τα πόδια. Οι αγώνες είναι συλλογικοί. Όμως δεν μπορούμε να μην εξάρουμε την αγωνιστικότητα, την αυτοθυσία του συναδέλφου Τσάπαλη Λάμπρου να διεκδικεί με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο τα αιτήματά μας. Πριν λίγο καιρό έκανε επί ημέρες απεργία πείνας στο προάβλιο του νοσοκομείου για κλαδικά μας αιτήματα. Βαρέα ανθυγιεινά, υγειονομικό επίδομα, μονιμοποίηση εκτάκτων. Ο συνάδελφος είναι μάχημος τραυματιοφορέας της πρώτης γραμμής, που δεν έχει νοσήσει ποτέ από κορονοϊό, τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και θέλει να είναι επιλογή του ο εμβολιασμός και όχι να του επιβληθεί. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Πτώση της τάξης του 80% έχουν στα έσοδά τους οι μελισσοκόμοι Μαγνησίας, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο μελισσοκόμος κύριος Νίκος Κυριάκης. Πτώση στα έσοδά τους σε ένα μεγάλο ποσοστό καταγράφουν και οι μελισσοκόμοι της Μαγνησίας, στον απόϊχο μάλιστα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Εύβοια, όπου με τον τρόπο αυτό επλήγει η παραγωγή μελιού, που στην Εύβοια είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά παράλληλα ότι οι απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα για λόγους πυροπροστασίας σε δάση δεν δημιουργούν εύκολα το πεδίο να μπορούν να δουλέψουν και οι μελισσοκόμοι. Βασικά για την Εύβοια που αναφέρεται πριν, είναι καταστροφικό για όλους τους μελισσοκόμους, γιατί το μεγάλο ποσοστό των. Το μελισσοκόμο της περιοχής και από πολλά μέρη της Ελλάδος πήγαιναν στη Βόρεια Εύβοια. Καταστροφικό, δηλαδή το εισόδημά μας έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα, είμαστε σε απόγνωση πού θα πάμε από εδώ και πέρα τα μελίσια μας για Πεύκο. Η Χαλκιδική δεν ξέρουμε καθόλου από Χαλκιδική και κάποιοι εκεί πέρα μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν να πάμε κιόλας στην περιοχή, να μην χωράμε, να το πω έτσι. Η Εύβοια ήταν τεράστιο το μέτωπο αυτό που κάηκε. Οπότε έχουμε μεγάλη απώλεια στο εισόδημά μας. Και δεν νοιάζεται κανείς γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καεί εκεί πέρα σίγουρα έχουν καταστραφεί 100% και τώρα πάμε σε δεύτερη φάση να καταστραφούμε και οι υπόλοιποι μελισσοκόμοι. Γιατί με τα μέτρα αυτά που έχουν πάρει τώρα, να μην ανάβουμε καπνιστήρι
Μα είναι δυνατόν να μην ανάβουμε καπνιστήριο μελισσοκόμους? Τόσα χρόνια δεν δουλεύουμε μελισσοκόμους. Δηλαδή οι φωτιές αυτές που έχουν καεί τα δάση αυτά τα χρόνια είναι από τους μελισσοκόμους. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να προστατεύουμε το δάσος αφού βιοποριζόμαστε από αυτό. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε, από πότε άρχισαν τα μέτρα αυτά μέχρι σήμερα, δεν μπορούν να ανοίξουν τα μελίσια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν τρίγους. Έχουν ατρίγητα τα μελίσια. Και πηγαίνουν και παρανομούν αναγκαστικά, γιατί θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Το μελίσι, πέρα από αυτό, θέλει και ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί έχουν και κάποια παράσιτα που πιάνουν αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, και θέλουν καταπολέμηση. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα μελίσια. Η ψήρα αυτή, λεγόμενη, να το πω έτσι, θα φάει και τον υπόλοιπο πληθυσμό που έχει μείνει μέσα. Συν το μελίσι που, αν δεν ταϊστεί, εφόσον κάνει τρίκο και παίρνουμε την τροφή του, πρέπει το μελίσι να ξαναταϊστεί και να μείνει σε κάποιο επίπεδο. Δηλαδή να είναι παραγωγικό. Πώς θα πω εγώ τα μελίσια μου, αν χρειαστεί έστω και στη Χαλκιδική, αν βρω κάποιο μέρος, από τη στιγμή που δεν θα είναι παραγωγικό το μελίσι? Δηλαδή θα τα αφήσω να χαθεί εντελώς, να μείνω με τα κουτιά μόνο, με το ευρωθάλαμο? Δεν τους νοιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε τα μέλια αυτά που έχουν τώρα μέσα ήδη, άνθρωποι. Το μελίσι έχει ανάγκες, πρέπει να ελεγχθεί από το μελισσοκόμο. Δεν το λέμε έτσι για να περνάει η ώρα αυτό. Δηλαδή τώρα όταν θα γίνει μια ζημιά, εμένα ποιος θα αποζημιώσει? Για το σμήνος που θα χαθεί σιγά σιγά. Χάνεται το σμήνος. Δεν βρίσκει τροφή, έχει ανομβρία και πρέπει να το βοηθήσω. Δεν μπορώ να ανοίξω το μελίσι να το βοηθήσω, με αποτέλεσμα να καταστραφώ. Η περίοδος πάντως είναι δύσκολη μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και για τους επαγγελματίες μελισσοκόμους της Μαγνησίας, που επισημαίνουν ότι πρέπει να δοθεί λύση από πλευράς των τοπικών βουλευτών. Ζητούν να αφουγκραστούν τα προβλήματά τους και σε κάθε περίπτωση να μεταφερθούν στην ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου. Στο νοσοκομείο του Βόλου φτιάχνουν υπερβαρική μονάδα την ώρα που λείπουν 60 γιατροί. Με επίγουσα διαδικασία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Βόλου η δημιουργία μονάδας υπερβαρικής ιατρικής. Προκάλεσε όμως αντιδράσεις η απόφαση της διοίκησης, καθώς οι προτεραιότητες του νοσοκομείου, σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, θα έπρεπε να είναι διαφορετικές την ώρα που, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο καταρτίστηκε πριν από την πανδημία, λείπουν από τις θέσεις τους περίπου 60 γιατροί. Χαρακτηριστική είναι, όπως τόνισε ο κ. Χαυτούρας, ο πρόεδρος των γιατρών στο νοσοκομείο, η περίπτωση της παθολογικής κλινικής, η οποία είναι υποστελεχωμένη κατά 50%, ενώ πολλές εφημερίες γίνονται από το τηλέφωνο στη βασική υγειονομική δομή της 6ης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδος. Δυστυχώς συνεχίζει η πολιτεία μέσω του Υπουργείου και όλων των θεσμικών να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και να μην λύνει το πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης που παραμένει και στο νοσοκομείο μας. Η πραγματικότητα είναι ότι οι παθολογικές κλινικές βιώνουν πολύ πολύ δύσκολες στιγμές λόγω της υποστελέχωσης. Αυτή τη στιγμή με το παλιό οργανόγραμμα είναι καλυμμένες οι θέσεις κατά 50%. Είναι πραγματικά σε διέξοδο. Ένας γιατρός καλείται πολλές φορές να καλύψει τους ασθενείς των συμβατικών περιστατικών, γιατί ο κόσμος συνεχίζει να αρρωσταίνει και να αρρωσταίνει ακόμη περισσότερο, να εμφανίζει όγκους, να παθαίνει καρδιαγγειακά και σπαθήσεις και όλα αυτά. Και λοιπόν ένας γιατρός καλείται να καλύψει μέχρι και 60 ασθενείς. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Πραγματικά είναι σε διέξοδο, δεν μπορούν άλλο οι συνάδελφοι. Όσο ήρωες και να είναι, δεν γίνεται αυτό. Άρα και τέλη του έτους φεύγουν και δύο παθολόγοι. Άρα μπροστά στην δίνη της πανδημίας, μπροστά στην αυξημένη νοσηρότητα που έχουμε λόγω της όλης κατάστασης, αντί το θέμα μας να είναι σε καθημερινή βάση και αυτό που απασχολεί και σε διοικητικά, σε έκτακτα διοικητικά συμβούλια, είναι, πρέπει να είναι οι άμεσες προλήψεις και με κίνητρα μα χρειαστεί παθολόγων και πνευμονολόγων. Όταν έχουν να λειτουργήσουν τα εξωτερικά ιατρία για τον Βολιώτη πολίτη εδώ και 2 χρόνια και αναγκάζεται όποιος έχει να πηγαίνει έξω, όχι δεν και η ιδιωτική υγεία πραγματικά βοηθάει και συμπληρώνει, αλλά είναι και πολλοί κόσμος που δεν έχει, οι περισσότεροι, και θέλουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα θέλω να πω, στρουθοκαμιλίζουμε από τη στιγμή που δεν λύνουμε το πρόβλημα και προσπαθούμε και ρίχνουμε την μπάλα αλλού και λέμε υπερβαρική. Ναι, θέλουμε ανάπτυξη. Ο κύριος Χαυτούρας τόνισε ότι την ώρα που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, η κυβέρνηση περνά και το θέμα της υποχρεωτικότητας θα πρέπει να το επανεξετάσει, είπε. Διότι θα μείνουμε χωρίς προσωπικό, συμπλήρωσε στο νοσοκομείο. Μήπως υπάρχει θέμα με την είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων στο νοσοκομείο, συμπλήρωσε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών. Πολύ βαριά περιστατικά. Αυτή τη στιγμή ο νεότερος, ένας νέος ασθενής, γιατί δεν χρειάζονται
αυτά τα άλλα στοιχεία έτσι. Αλλά ένας ο πιο νέος ασθενής που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι σε πολύ πολύ βαριά κατάσταση, έχει σοβαρά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ενώ είχαμε φτάσει ένα ασθενή από τους τέσσερις, τώρα πάλι είμαστε στους τρεις στην εντατική που νοσηλεύονται. Είναι πολύ μελαγχολικά τα πράγματα και πρέπει αυτή και, έστω και τώρα η πολιτεία να καταλάβει ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι οι άμεσες γενναίες προσλήψεις και η πραγματικά ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού και να δοθούν και κίνητρα. Και τα χειροκροτήματα και όλα αυτά δυστυχώς ήταν από προσανατολιστικά και να δείξει πλέον η κυβέρνηση το καθαρό πρόσωπο και να βοηθήσει τους υγειονομικούς για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση. Από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών συμπληρώνεται ότι στις στοιχοδιοκτικές πρακτικές αυτού του είδους στεκόμαστε απέναντι. Είμαστε υπέρ της γενναίας ενίσχυσης της δημόσιας υγείας. Η προβολή του Δήμου Σκιάθου στο Λονδίνο φαίνεται πως αποδίδει πολύ. Το νησί βρίσκεται στις προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Οι προωθητικές ενέργειες του Δήμου Σκιάθου στο Λονδίνο φαίνεται ότι αποδίδουν κατά πολύ, με τη Σκιάθο να βρίσκεται στις προτιμήσεις των Βρετανών τουριστών για το μήνα Σεπτέμβριο. Οι επαφές του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα με tour operators για την προσέλκυση Βρετανών τουριστών στη Σκιάθο απέδωσαν καρπούς με αυξημένο ενδιαφέρον για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η τάση των Βρετανών για διεθνή ταξίδια αυτό το καλοκαίρι δεν παρουσιάζει ενδείξεις επιβράδυνσης στα τέλη Αυγούστου, όπως συνέβαινε παραδοσιακά την εποχή προ-κορονοϊού. Και αντί αυτού, η υψηλή σεζόν φαίνεται να επιμηκύνεται και μέσα στο Σεπτέμβριο στους ηλιόλους τους προορισμούς. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της Βρετανίας για τις χώρες προορισμού στις 26 Αυγούστου, υπάρχει τεράστια αύξηση στα σχέδια διακοπών για το Σεπτέμβριο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 330.000 ταξιδιωτών σχετικά με τις αποφάσεις τους για το επόμενο ταξίδι διακοπών. Και όπως προκύπτει, 39.000 προγραμμάτισαν διακοπές τον Αύγουστο. Όμως ο δημοφιλέστερος μήνας αυτή τη χρονιά ήταν ο Σεπτέμβριος. Με περισσότερους από 45.000 ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι προγραμματίζουν διακοπές το μήνα αυτό. Το 58% εξ όσων έχουν ήδη ταξιδέψει αυτή τη χρονιά στο εξωτερικό σχεδιάζουν να το ξανακάνουν μέσα στο 2021. Ενδεικτικό της κρίσιμης σημασίας που έχουν οι διακοπές στο εξωτερικό. Από όσους ταξίδεψαν το 2020, οι μισοί δήλωσαν ότι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό τους τελευταίους μήνες της εφετινής χρονιάς. Η τάση για διευρυμένη καλοκαιρινή σεζόν φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες του 2021, με το 16% εξ όσων ερωτήθηκαν να σχεδιάζουν μια απόδραση μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Με πολλούς ταξιδιώτες να περιμένουν μέχρι τον επόμενο μήνα για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Αναμένεται ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, επισημαίνουν tour operators. Όπως εξηγούν, καθώς προσεγγίζουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, περισσότεροι προορισμοί θα βρίσκονται στην πράσινη και πορτοκαλί λίστα. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως, επομένως θα μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς προβλήματα και αναμένεται ότι το καλοκαίρι θα διευρυνθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Συνελήφθη χθες ο 17χρονος που λίστεψε με την απειλή ψαλιδιού δύο ηλικιωμένες γυναίκες το 15 Αύγουστο. Συνελήφθη την Τρίτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου ο 17χρονος που σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της αναπληρώτριας ανακρίτριας Βόλου για ληστεία που έκανε στις 14 Αυγούστου στη Νέα Ιωνία. Πιο συγκεκριμένα, ο 17χρονος την παραμονή του 15 Αυγούστου μπήκε στο σπίτι μιας 70χρονης, η οποία καθόταν αμέριμνη, με συντροφιά της, μια 80χρονη συγγενή της. Ο δράστης απείλησε τις δύο άτυχες ηλικιωμένες με ψαλίδι και απέσπασε τον ποσό των 9.000 ευρώ. Μετέπειτα, ο 17χρονος έδωσε μέρος του ποσού σε γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Από την κατοχή της δράστηδας κατασχέθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στην ηλικιωμένη γυναίκα. Ως άλλος όσιος Νίκων, ένας άντρας με δύο ξύλινους σταυρούς στα χέρια, περιπλανιόταν σήμερα στους δρόμους του Βόλου και φώναζε στους πολίτες που συναντούσε «Μετανοείτε». Με δύο μεγάλους ξυλίνους σταυρούς στα χέρια, κομποσκοινιά εικόνες και εντυμένος ανασκητής μοναχός, εμφανίστηκε στο Βόλο ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος έχει βρεθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Ο οποίος θέλησε να κάνει αισθητή την παρουσία του για να περάσει τα δικά του μηνύματα κατά του εμβολιασμού του κορονοϊού και του 666, όπως είπε. Ο νεαρός συνοδευόμενος από άλλον άνδρα περιπλανήθηκε στους δρόμους του Βόλου και της παραλίας για να διαδώσει, όπως υποστήριξε, το μήνυμα του Θεού στους έκπληκτους βολιώτες που τον συναντούσαν. Είπε: «Αντισταθείτε στο χάραγμα του Αντιχρίστου στα εμβόλια στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στέλνουμε μήνυμα αντίστασης στους κατοίκους του Βόλου. Έχετε μία ιστορία. Μην κάνετε υποταγή στον Αντίχρηστο», έλεγε μεταξύ άλλων. «Στην αριθμοποίηση και σε όλα τα 666. Στέλνουμε μήνυμα αντίστασης στους κατοίκους του Βόλου. Έχετε μία ιστορία.
πρέπει να υπερασπιστείτε την ιστορία σας και το Άγιο Βάπτισμα. Μην κάνετε καμία υποταγή στον Αντίχριστο. Αντισταθείτε. Όταν έρθει ο Κύριός μας, να σας βρει με ψηλά το κεφάλι. Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμιο και θα ζει αιωνίως. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Πρέπει να αποτάξουμε όλα τα δαιμόνια από τις καρδιές μας. Πρέπει να βάλουμε στην καρδιά μας τον έναν και αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμιο και θα ζει αιωνίως. Αντισταθείτε σε όλα τα πράγματα. Αντιστραφείτε στο πάραγμα του Αντιχρίστου, στα εμβόλια και σε όλα τα 666. Κάντε υπακούει στο Ιερό Ευαγγέλιο και μην υπακούτε στο Ερατείο. Ζή Κύριος ο Θεός το δυνάμεο. Ζή Κύριος ο Θεός. Ένας και αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Μετανοείτε ότι στο πάραγμα του Αντιχρίστου μην κάνετε κανένα εμβόλιο. Ζή Κύριος ο Θεός. Ζή Κύριος ο Θεός. Μην κάνετε κανένα εμβόλιο. Αντισταθείτε στο χάραγμα του Αντιχρίστου. Απαρνηθείτε αυτό τον κόσμο, το μάταιο και ψεύτικο κόσμο. Πιστέψτε στον έναν και αληθινό Θεό για να βρείτε τη σωτηρία. Χάνονται ψυχές. Οι ψυχές των ανθρώπων χάνονται. Μην φοράτε μάσκες, μην κάνετε τεστ. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και ορθόδοξοι θα πεθάνουμε. Στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έχουμε να πεθάνουμε για τον Χριστό. Έτσι τα λιτάρια, λεβέντες, έτσι. Ένας είναι ο Θεός, Ιησούς Χριστός. Βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και στο όνομα της Αγίας Τριάδος θα πεθάνουμε. Όχι, πόλη, όχι μάσκε. Ζή, Κύριος ο Θεός. Ζή, Κύριος ο Θεός. Θεό, Πατέρα, Παντοκράφω. Κοιμηθούμε να δούμε Και στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα αθλητικά νέα της ημέρας από τον Στέλιο Τζουβάκα. Κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε σε όλα με την αγγλική Middlesbrough για το δανεισμό του Τσου Μπάκμπο, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Επίσης, καθοδόν για την Ελλάδα είναι άλλοι δύο μεταγραφικοί στόχοι του δικεφάλου. Ο Βραζιλιάνος μπακ της Δυναμό Κιέβου Σίνδλεϊ Φερέιρα, αλλά και ο Ρουμάνος εξτρέμ της New York FC Αλεξάνδρου Μητρίτα, προκειμένου να ενισχυθεί πλήρως για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης θέλει να πραγματοποιήσει ακόμη μια ποιοτική μεταγραφή, καθώς υπάρχει αισιοδοξία για την περίπτωση του Φραν Μπόρσον από τη Μάλμε. Ο 26χρονος στόπερ είναι θετικός στον αγωνιστή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και αυτό που μένει είναι το αν θα μπορέσει ο Άρης να καλύψει το οικονομικό κομμάτι της μεταγραφής. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την περίπτωση του Κώστα Μανολά, κινείται για την απόκτηση του 20χρονου Πολωνού μπακ Μιχαήλ Καρμπόβνικ από την Brighton, στην οποία κατέθεσε πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Φιλική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 7 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα στο Βόλο και την ΑΕΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησης του COVID. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας απόγευμα. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.